Καλωσορίζω και εγώ στην Επιτροπή. Πάντως είπατε ότι δεν παρακολουθείτε την Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι μια τέτοια Επιτροπή, όπως είναι η Εξεταστική Επιτροπή, που αφορά δάνεια σε κόμματα και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον θεσμικά η Τράπεζα της Ελλάδας θα έπρεπε να την παρακολουθεί και να παρέμβει και σε ζητήματα που ανακύπτουν μέσα από αυτή την Επιτροπή. Και θα αναφερθώ εγώ και σε ένα εξειδικευμένο σε λίγο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα και άκουσα και πριν ότι δεν έχετε ασχοληθεί και με την σύμβαση Γκρέκο για τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων. Και αυτό αφορά δάνεια. Επομένως, όλα αυτά, η Τράπεζα της Ελλάδος για ποιο λόγο δεν ασχολείται με αυτά και για ποιο λόγο δεν προσπαθεί να φτιάξει πράγματα πάνω σε αυτές τις δανειοδοτήσεις. Αυτή η έκθεση, την οποία τυχαίως πληροφορήθηκα, γιατί ουδέποτε μας απεστάλλει, επομένως δεν ήμουν αποδέκτης. Δεν την είχα υπόψη μου, για να σας πω την αλήθεια. Εγώ παίρνουμε χιλιάδες εκθέσεις. Είσαστε ένα έμπειρο τραπεζικό στέλεχος. Δεν ετέθη ποτέ προς συζήτηση, γιατί είτε σε άλλη βάση έγινε. Δεν έγινε για σκοπούς ενημέρωσης εποπτικών αρχών, ούτε σε όλα τα φόρα που συμμετέχουμε και στο εξωτερικό. Δεν ετέθη υπόψη μας η συγκεκριμένη έκθεση. Επομένως, δεν εστάλει σε αποδέκτες που ήταν επόπτες. Αν είχε σταλεί σε οποιονδήποτε επόπτη, να είστε σίγουρος ότι θα την είχαμε λάβει. Όντως, παίρνουμε χιλιάδες εκθέσεις και πάρα πολλά πράγματα, πολλή πληροφόρηση. Έχει σημασία, στο κάποια στιγμή τυχαίως την πληροφορήθηκα. Όσον αφορά τις εργασίες της Επιτροπής, ενημερωνόμαστε εμέσως, γιατί δεν έχω το χρόνο να παρακολουθήσω, όπως καταλαβαίνετε, καθημερινά. Δεν με ρωτήσατε αν παρακολουθώ τις συνεδριάσεις τηλεοπτικά. Αν η τράπεζα όμως με κάποιο τρόπο δεν έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω τηλεοπτικά, γιατί είναι κάθε μέρα εξαιρετικά χρονοβόρο. Αλλά παίρνω κάποια πληροφόρηση από συναδέλφους μου που παρακολουθούν. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη και ό,τι προκύψει στην Επιτροπή θα το αξιοποιήσουμε. Ωραία. Προφανώς. Λοιπόν. Πάντως, δεν ενέχει την έννοια ότι περιφρονούμε τη λειτουργία της Επιτροπής. Όχι, δεν το είπα υπό αυτή την έννοια. Το είπα υπό την έννοια ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν αρκετά πράγματα, τα οποία προφανώς είναι και αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος και θα πρέπει να τα δούμε. Στη στιγμή που είναι σε εξέλιξη, αλλά σαφώς λέγονται και ορισμένα πράγματα από κάποιους μάρτυρες που ενδεχομένως εσείς τα αξιολογήσετε όχι τόσο θετικά ή τα αγνοήσετε. Δεν τα θεωρείτε αξιόπιστα, επομένως θεωρώ ότι το πόρισμά σας θα είναι εκείνο που θα έχει την τελική αξία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω για μια εταιρεία μέσω μαζικής ενημέρωσης που εξέδιδε μια εφημερίδα, η οποία το 2005 έλαβε ένα δάνειο. Αυτή η εταιρεία είχε αρνητική καθαρή θέση, σωρευτικές ζημιές από τις προηγούμενες κρίσεις 376.000 ευρώ. Αυτή η εταιρεία πήρε 300.000 ευρώ δάνειο, εκ των οποίων τα 265.000 ευρώ είναι ακάλυπτα και προκύπτει ότι στην αρχή της χρονιάς που πήρε το δάνειο σταμάτησε και την εκδοτική της δραστηριότητα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η εταιρεία χωρίς να έχει παραγωγική δραστηριότητα πήρε δάνειο για να αποπληρώσει μάλλον γεγεννημένες υποχρεώσεις. Θεωρείτε, προβλέπετε μια τέτοια δανειοδότηση για μια εταιρεία, όταν ουσιαστικά δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα από εκεί και πέρα? Εντάξει, είναι στην κρίση της τράπεζας. Μιλάτε για ένα ποσό 300.000. Θεωρώ ότι αυτό, με βάση τα δεδομένα που έχουμε για τις τράπεζες και για το 2005, που μιλάμε για αρκετά εκτεταμένους ισολογισμούς τραπεζών με πολλά δισεκατομμύρια, ενδεχομένως να εγκρίθηκε και με σχετικά συνοπτικές διαδικασίες, δεδομένου ότι πρόκειται για σχετικά χαμηλό ποσό. Όταν έχει ζημιές 376.000, μεγαλύτερες του δανείου. Τι να σας πω. Είναι ευθύνη της τράπεζας. Σαφέστατα, αν αυτό κατέληξε σε ζημία για την τράπεζα, είναι σίγουρο ότι υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες προβλέψεις. Λοιπόν, αλλά βεβαίως το ποσό είναι χαμηλό. Διαδικαστικά, οπωσδήποτε, θα ελήφθη υπόψη. Είναι πολύ πίσω στο παρελθόν. Μιλάμε για 11 χρόνια πριν. Ακριβώς. Αν έχετε κάτι που μπορούμε. Αλλά είναι. Λοιπόν, το δάνειο αυτό έχει διάρκεια 2,5 ετών. Για 11 χρόνια δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Έχει φτάσει, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, στις 691.000 ευρώ. Αλήθεια, εσείς με την εμπειρία σας, τι θα έπρεπε να έχει κάνει η τράπεζα η συγκεκριμένη απέναντι σε αυτό το δάνειο και
Μήπως θα έπρεπε και εσείς να είχατε ασχοληθεί, μια που είναι δάνειο το οποίο δεν αποπληρώθηκε ούτε ένα ευρώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά δάνεια που έχουν περιέλθει σε επισφάλεια. Για διάφορους λόγους. Μετά από 10 χρόνια, έτσι. Είτε γιατί δόθηκαν με εσφαλμένη εκτίμηση κινδύνου από την τράπεζα, είτε διότι μπορεί να δόθηκαν με πολύ σωστή εκτίμηση κινδύνου, αλλά επήρθαν άλλα γεγονότα στο δανειολήπτη. Εμείς δεν μπαίνουμε στην περιπτωσιολογία, και ιδίως για μικρά δάνεια. Μπορεί να έχουμε χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπαίνουμε στο αναδάνειο, το είπα και νωρίτερα. Δεν έχουμε ήταν την αρμοδιότητα τότε, να κοιτάμε δάνειο-δάνειο. Δεν μπορούμε να το δούμε. Σίγουρα, σε κάποιους ελέγχους, ενδεχομένως, εξετάστηκαν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις και αυτό. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να κοιτάμε δάνειο-δάνειο. Δίδονται χιλιάδες δάνεια. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε δίπλα. Μιλάμε για ένα δάνειο. Μηχανισμό. Ωραία. Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Μετά από 10 χρόνια, είναι λογικό η τράπεζα να μην έχει κάνει καμία ενέργεια και μόλις μετά από 10 χρόνια να το θέτει σε οριστική καθυστέρηση? Πότε ένα δάνειο τίθεται σε οριστική καθυστέρηση? Όταν δεν έχει πληρωθεί κανένα ευρώ. Λοιπόν, οι νομικές ενέργειες που κάνει η τράπεζα εξειδικεύονται σε επιμέρους βήματα, τα οποία προφανώς πρέπει να λαμβάνει. Αλλά για μας, πλέον, μετά από τις 90 μέρες, καθίστανται μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Και μετά από κάποιο διάστημα, πρέπει η τράπεζα να τα μεταφέρει στα καταγγελθέντα. Για υποπτικούς σκοπούς, αυτό το δάνειο δεν υφίσταται σαν ενεργητικό της τράπεζας. Με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εμείς εποπτικά δεν το αναγνωρίζουμε σαν ένα στοιχείο του δανειακού χαρτοφυλακίου, το οποίο προφανώς εξομοιούται με τα άλλα δάνεια. Αυτό είναι 300.000, θα μπορούσε και για 300 εκατομμύρια η ίδια είναι η αντιμετώπιση. Δεν μπορεί ένα δάνειο που δεν αποπληρώνεται τόσο καιρό. Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Έχει φύγει τελείως. Ουσιαστικά είναι. Έχει κάνει έχει πρόβλεψη σβηστεί, δηλαδή, για προπολού. Την τράπεζα. Έχουμε υποχρεώσει την τράπεζα προπολού να κάνει πρόβλεψη για αυτό το δάνειο. Είναι ζημιά για την τράπεζα. Σαφέστατα είναι ζημιά. Είναι ζημιά για την είναι τράπεζα. Ζημιά. Και δεν έχει γίνει καμία νομική ενέργεια. Έχει πληρωθεί από το μέτοχο. Προσέξτε τώρα. Έχει πληρωθεί από το μέτοχο. Που σημαίνει ότι έχει μπει μέσα στην ανακεφαλαιοποίηση. Ουσιαστικά. Είναι σίγουρο. Δεν είναι. Μιλάτε άρα για το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μιλάτε για 5, όχι για 15. Για το 5. Άρα το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός αυτό το δάνειο. Αν πρόκειται για τράπεζα συστημική τράπεζα που είχε. Τράπεζα Πειραιώς. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και όταν ήρθε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, εμείς γνωρίζαμε ότι είναι σε οριστική καθυστέρηση με βάση τα δεδομένα του δανείου. Μας είπε ότι το δάνειο καταγγέλθηκε. Παρόλα αυτά, όταν εστάλησαν διευκρινήσεις για αυτό το δάνειο, η τράπεζα μας είπε ότι ακόμα δεν έχει καταγγελθεί και πρόκειται να καταγγελθεί αν ο δανειολήπτης δεν δεχθεί την πρόταση που έχει γίνει από την τράπεζα. Το θεωρείτε σωστή πρακτική, ενώ έχει φτάσει 11 χρόνια μετά ακόμα να μην καταγγείλεται αυτό το δάνειο? Κοιτάξτε, οι νομικές ενέργειες της τράπεζας διαμορφώνονται με βάση τη σχέση κόστους και οφέλους. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για ένα δανειολήπτη, ο οποίος, γιατί έχει, φαντάζομαι, κάποιο κόστος η καταγγελία, εάν δεν έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ή εάν αξιολογεί η τράπεζα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, μέσα στο 45% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που σας ανέφερα, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να είναι ένας δανειολήπτης, ο οποίος δεν έχει τα μέσα να αποπληρώσει. Μπορεί να είναι ένας δανειολήπτης, ο οποίος να έχει τα μέσα να αποπληρώσει ένα ποσό, αλλά να προηγείται το δημόσιο σαν πρώτος δικαιούχος. Επομένως, η τράπεζα, εδώ αν κάνει μιλάμε κάποιες νομικές ενέργειες με κάποιο κόστος για αυτήν, να υποφεληθεί το δημόσιο και η τράπεζα να μην πάρει τίποτα. Είναι μάλιστα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις νομικές κινήσεις της τράπεζας και δεν γνωρίζω λοιπόν, αυτή τη στιγμή να σας θα πω. Θα σας κάνω μία ερώτηση, η οποία είναι τεχνική και θέλω να μου απαντήσετε. Αλλά εμείς αυτό που ζητάμε είναι αυτή τη στιγμή, πρώτον, οι τράπεζες να πιεστούν να κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες να εισπράξουν τα δάνεια για τους δανειολήπτες οι οποίοι κατηγοριοποιούνται και αυτό κάνει ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρθηκε νωρίτερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κατηγοριοποιήσει τους συνεργάσιμους. Ένας δανειολήπτης του οποίου έχει μειωθεί δραματικά το εισόδημα ενδέχεται να μπορεί να αποπληρώνει ένα μικρό ποσό. Η τράπεζα οφείλει να
έρθει σε συνεννόηση μαζί του. Επομένως, λοιπόν, να μπουν σε μία σειρά και με προτεραιοποίηση βεβαίως των μεγάλων ανοιγμάτων και των περιπτώσεων που κρίνει η τράπεζα ότι μπορούν να είναι, να επιδέχονται κάποιων εισπράξεων, να μπει σε μία σειρά. Το επιδιώκω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Με μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, και μετά θα πω και στην κυρία Παπαγιαννίδου για ποιο δάνειο μιλάω. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όταν δημοσιοποιήθηκε αυτό, είπε ότι με μία σύμβαση έγινε αναδοχή του δανείου από άλλη εταιρεία. Πρώτον, μπορεί να γίνει αναδοχή ενός δανείου από άλλη εταιρεία. Δεύτερον, εάν γίνεται αναδοχή του δανείου, ποιες νομικές ενέργειες πρέπει να γίνουν. Και τρίτον, από την αρχική υπόχρεη. Και τρίτον, εάν από εκεί και πέρα φαίνεται υπόχρεη η αρχική εταιρεία ή αυτή που ανεδέχθη το δάνειο. Κοιτάξτε, δεν έχω δει συμβάσεις, είναι νομικό ερώτημα. Αυτό που έχω να σας πω σε γενικές γραμμές, ναι, είναι νομικό ερώτημα. Εγώ ξέρω ότι με το νεότερο νόμο που έχει βάλει κάποιους κανόνες στη διαδικασία αυτή, όπως τροποποιήθηκε το Μάιο, η απόκτηση δανείου είναι ελεύθερη. Πριν την ισχύ του συγκεκριμένου νόμου, έγινε το Δεκέμβριο και τροποποιήθηκε το Μάιο. Πριν από το Δεκέμβριο. Μιλάμε για το 2005. Ναι, δεν γνωρίζω το νομικό καθεστώς της όποιας αναδοχής. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για ένα νομικό θέμα που δεν το γνωρίζω. Πριν από το νόμο βεβαίως του Δεκεμβρίου. Εγώ επικαλούμαι την τραπεζική σας γνώση. Της απόκτησης δανείου από τρίτο μέρος και όχι από τράπεζα, γιατί αν είναι από τράπεζα δεν υπάρχει ζήτημα. Από τράπεζα λειτουργούσα νομίμως. Δεν υπήρχε ποτέ ζήτημα. Από τρίτο μέρος, άλλη εταιρεία κτλ. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά δάνεια. Υπάρχει ναυτιλιακό, υπάρχει αυτό, με ξένες τράπεζες. Όλα αυτά δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Σας ρωτάω, ένα επιχειρηματικό, δάνειο το οποίο έχει ληφθεί, το οποίο υποτίθεται ότι έχει αναλάβει την αποπληρωμή του άλλη εταιρεία. Αυτό δεν πρέπει να γνωστοποιηθεί στην τράπεζα. Και αν γνωστοποιηθεί στην τράπεζα, υπόχρεη είναι η εταιρεία που έλαβε το δάνειο ή αυτή η οποία πρέπει να το αποπληρώσει. Για ποια γνωστοποίηση λέτε, στην τράπεζα που είχε χορηγήσει το δάνειο. Ναι, στην τράπεζα που είχε χορηγήσει το δάνειο. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Είναι νομικό θέμα. Τι συμβάσεις υπήρχαν, τι αναδοχή μιλάμε. Λέμε τη λέξη αναδοχή. Τι σύμβαση υποκρύπτεται. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι νομικό το ερώτημά σας. Καλώς. Είναι σύνθετο νομικό ερώτημα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη σύμβαση και όλα τα δεδομένα. Δεν μπορώ να σας πω. Το δάνειο τέλος πάντων, κυρία, επειδή είπατε αν έχει την ικανότητα να το αποπληρώσει, είναι ιδιοκτησία του κυρίου Μητσοτάκη, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά 80%. Φαντάζομαι ότι έχει τη δυνατότητα να το αποπληρώσει. Και από ό,τι φαίνεται στα έγγραφα, είναι γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο πατέρας του κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτό το δάνειο λοιπόν δεν έχει αποπληρωθεί. Είναι γνωστό. Από τις 12 Εβδόμου έχει αναφερθεί εδώ πέρα και θεωρώ ότι τουλάχιστον για ένα τέτοιο δάνειο που εμπλέκει και πολιτικά πρόσωπα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί και να μάθει τι γίνεται. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, δεν περιπτωσιολογούμε. Μπορεί να υπάρχουν δεκάδες άλλα τέτοια περιπτώσεις. Δάνεια για άλλους επώνυμους. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε επώνυμους από ανώνυμους. Οι οδηγίες της Τράπεζας αφορούν όλα τα δάνεια και δεν προσωποποιούμε κανένα δάνειο. Οποιοδήποτε, η τράπεζα ξέρει τις ενέργειες που έχει να κάνει και τις οδηγίες που έχει πάρει από εμάς. Για τα δάνεια, σαφέστατα, επειδή υπάρχουν επισφάλειες, οι τράπεζες έχουν πάρει οδηγίες να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας όχι μόνο προς την επικοινωνία, αλλά ως προς και στις αναδιαρθρώσεις των δανείων, τις λύσεις που θα προτείνουν στους δανειολήπτες, για όλα τα δάνεια, κατά κατηγορία. Δεν διαφοροποιούμε. Ελέγχεται αν αυτό συμβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση δανείου. Εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα. Ελέγχεται αν αυτό συμβαίνει. Για οποιονδήποτε δανειολήπτη. Ναι, σας ρωτάω, ελέγχεται αν αυτό συμβαίνει όμως. Γιατί μάλλον δεν συμβαίνει. Σαφέστατα, αφού παρακολουθούμε, σας είπα στενά, όλη την επίδοση των τραπεζών, έχουμε βάλει λειτουργικούς στόχους να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με μία πορεία και με συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης. Monitoring indicators, τα λέμε. Αν θέλετε το αγγλικό. Λοιπόν, τα ξεκινήσαμε και είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και ελπίζουμε να πετύχει. Δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Ευχόμαστε να πετύχει. Ευχαριστώ, κύριε Σεντερνιέ. Λοιπόν, εγώ τώρα θα προσπαθήσω λιγάκι, αν και έχω διακόψει αρκετές φορές διαδικασία και σας έχω ρωτήσει κάποια πράγματα. Ναι. Θα κρατήσω εγώ το χρόνο τώρα για τον εαυτό μου για να μπορέσω να ολοκληρώσω.
Πριν μιλήσετε, να πω κάτι. Δεν ξέρω αν βοηθάει. Δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα. Για κάποιο ερώτημα μου έχουν στείλει από την τράπεζα της κατηγοριοποίησης της ICAP. Κάποιος ρώτησε. Εσείς ρωτήσατε. Δεν το θυμάμαι. Και είναι απλό και μπορώ να σας τις πω και προφορικά, αλλά προφανώς είναι χαμηλός πιστωτικός κίνδυνος, όπου έχουμε τις κατηγορίες ΑΑ, Α, ΒΒ και Β. Μέσος πιστωτικός κίνδυνος CD και E, είναι λατινικά. Υψηλός πιστωτικός κίνδυνος FG και H. Και υπάρχει και η κατηγορία των μη διαβαθμισμένων. Τέσσερις κατηγορίες. Αυτά είναι οι κατηγορίες της ICAP, τις οποίες χρησιμοποιούν πρακτικά. Ναι, ναι. Το G είναι υψηλού. Δεν είναι της Τράπεζας Ελλάδος, είναι της εταιρείας ICAP. Της ICAP. Την οποία χρησιμοποιούν οι τράπεζες για πρακτικούς λόγους και τα έχουν βάλει στην πιστοδοτική τους πολιτική οι περισσότερες. Ναι. Κοιτάξτε, αυτά είναι κατηγοριοποίησεις της ICAP με βάση κάποια στοιχεία που παίρνει από τις οικονομικές καταστάσεις και άλλα δεδομένα των επιχειρήσεων και κλαδικές αναλύσεις που κάνει. Λοιπόν, μου το έστειλαν, σας το λέω. Δεν ξέρω αν το θέλετε και σε χαρτί. Έτσι κι αλλιώς έχει καταγραφεί τώρα στα πρακτικά, οπότε είναι διαθέσιμο και εγγράφος για τα μέλη της Επιτροπής. Κύριε Παγιανίδη, απλώς για να ολοκληρώσω το προηγούμενο. Αυτό που εμείς είχαμε ένα προβληματισμό γραφειοκρατικό, ας πούμε, διοικητικό, είναι το εξής. Έρχεται εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς και μας στέλνει παράλληλα μια κατάσταση δανείων. Φαίνεται κήρυξ δανείων ως δανειολήπτης, το επιβεβαιώνει, αναφέρει υπόλοιπο 691 χιλιάρικα και μετά προκύπτει από δημοσιότητα όμως, από δηλώσεις, αλλά όχι από έγγραφο, ότι έχει μεταβιβαστεί σε άλλον το δάνειο. Αυτό δεν θα έπρεπε να φαίνεται στη λίστα της τράπεζας. Έχει μεταφερθεί. Ότι άλλος έχει αναλάβει να το πληρώσει, να το πω έτσι λίγο απλά. Δεν θα φαινόταν στη λίστα της τράπεζας. Εμείς, μισό λεπτό, άλλος να το αποπληρώσει, αλλά εξακολουθεί να είναι στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Ναι, άρα βεβαίως. Εμείς το βλέπουμε στην τράπεζα. Το βλέπουμε στην τράπεζα και το βλέπουμε και στον δανειολήπτη. Ναι, και ίσως εκεί να διευκρινίσουμε και κάτι με βάση το νέο νόμο που προβλέπει τις εταιρείες διαχείρισης, το αναφέραμε νωρίτερα. Δεν μιλάμε για τις εταιρείες διαχείρισης, ναι, τώρα. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή αυτές αναλαμβάνουν τη διαχείριση. Η τράπεζα εξακολουθεί να τα εμφανίζει με τον ίδιο τρόπο. Δεν ενημερώνεται η τράπεζα όμως ότι έχει μεταφερθεί το δάνειο σε κάποιον άλλον. Το έχει απαιτητό ακόμα τον αρχικό δανειολήπτη. Όχι. Ο δανειολήπτης δεν ξέρω πώς μεταφέρεται. Πάντα είναι ο ίδιος. Δεν ξέρω τώρα τι προβλέπετε συμβατικά. Κυρία Παγιανίδου, θα κάνουμε την ερώτηση αρμοδίως. Όσον αφορά την τράπεζα. Παραμένει στην τράπεζα. Είμαστε δικηγόροι, είναι νομικό το θέμα. Σας εξηγήσουμε αμέσως. Όταν τελειώσω την εξέταση, θα το κάνω. Αν αυτό το δάνειο είναι σημαντικό και έχει, αλλάζει με τη μεταφορά σε άλλο δανειολήπτη, αλλάζει η προοπτική αποπληρωμής του δανείου ή αλλάζει η κατηγοριοποίηση ή από μη εξυπηρετούμενο, ξαφνικά καθίσταται εξυπηρετούμενο λόγω του νέου δανειολήπτη και τα λοιπά, θα περιληφθεί σε άλλη κατάσταση. Δεν άλλαξε η κατάσταση του δανείου. Αν παραμένει η εικόνα παραμένει της τράπεζας, πρόθεσμο και προς καταγγελία. Δεν το συζητώ αυτό. Κύριε Πρόεδρε, τα δάνεια των τραπεζών εκ του νόμου, αυτό που λέτε αναδοχή, οι δικηγόροι καταλαβαίνουν, είναι σωρευτική, δεν είναι ποτέ στερητική η ανάδοχη χρέωση. Δηλαδή, δεν απαλλάσσεται ο αρχικός δανειολήπτης ποτέ, όσοι μεταβιβάσεις και να γίνουν. Πρέπει να το καταλάβετε. Προστάνε και οι δύο. Δηλαδή. Προστάρε πάντα ο αρχικός, δεν απαλλάσσεται ποτέ. Λοιπόν, τώρα, κύριε Παπαγιαννίδου, βάζω εγώ τον χρόνο. Υπήρχαν ορισμένα σημεία στην τοποθέτησή σας τα οποία μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Το ότι δεν είχατε τα εργαλεία, όχι εσείς προσωπικά, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η πολιτεία, για να δράσουμε όταν λόγω ρευστότητας δημιουργήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ευμάρεια, αν θέλετε, και η υπερτροφοδοσία της αγοράς με δάνεια και τελικά η δημιουργία της φούσκας. Κατά την άποψή μου, κύριε Παπαγιαννίδη, αυτό που είπατε αποτελεί μια βαρύτατη καταγγελία για την πολιτική διοίκηση εκείνης της περίοδου. Γιατί επέτρεψε, όχι εσείς, επέτρεψε η πολιτική διοίκηση εκείνης της περίοδου να εξελιχθεί αυτή η υπερχρέωση των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Διότι ήταν προφανές ότι οδηγηθήκαν τον υπερδανισμό όλοι μαζί στο γκρεμό. Είπατε μάλιστα ότι το πάρτι αυτό δεν ήθελε κανείς να το χαλάσει. Και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση εμάς, ιδιαίτερα τους νεότερους βουλευτές, το πώς υπήρξαν τέτοιες βαρύτητες ευθύνες και γιατί όλα αυτά δεν περιελήφθησαν στις εκθέσεις της Τράπεζας Ελλάδος, που θα μπορούσαν ως ανεξάρτητες αρχές εκείνης περίοδου ή εμπασχετός θεσμικές αρχές να μπορέσουν να συμβάλλουν στο να προλάβουμε αυτοί που είχαν γνώση των τραπεζικών θεμάτων. Ερχόμενοι όμως σήμερα στην πραγματικότητα, αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση για το σήμερα και το επισημαίνω
είναι η μη αντίδραση της Τράπεζας της Ελλάδος στις διαπιστευμένες υπερβάσεις και παραβιάσεις που διαπιστώνουν τα δικά σας πορίσματα, όχι τα δικά σας προσωπικά, της Τράπεζας της Ελλάδος. Δηλαδή τα πορίσματα τα οποία έρχουν στη δική μας ενημέρωση και συντάχθηκαν από συναδέλφους σας, άλλης διεύθυνσης, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα, είτε στην περίπτωση των τραπεζικών κομμάτων, είτε στην περίπτωση κάποιων μέσων ενημέρωσης, δεν έχει παρέμβει και δεν έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αντίδρασης, έστω αυθόρμητος, που να δημιουργήσει σε αυτή την υπερτραπεζική δομή που υπάρχει στη χώρα μας μία υποστήριξη θεσμική, νόμιμη της τραπεζικής πίστης, αλλά και της οικονομικής λειτουργίας. Η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ενημερωθεί από εσάς για όλα αυτά τα ελλείμματα που διαπιστώνονται στα πορίσματα για τα οποία δεν υπάρχει αντίδραση στην Τράπεζα της Ελλάδος καμία? Να απαντήσω. Παρακαλώ. Δύο σημεία. Το πρώτο που αναφέρατε είναι ακριβές, αλλά ίσχυσε σε όλο τον κόσμο. Έχουμε την περίπτωση της Ισλανδίας, όπου η Ισλανδία είχε καταλήξει στη διάρκεια της κρίσης να γίνει υποδοχέας τοξικών αποβλήτων, δηλαδή τοξικών δανείων. Τοξικών δανείων. Και εκεί χάθηκαν τεράστια ποσά από τους καταθέτες, πράγμα που στην Ελλάδα ουδέποτε συνέβη. Κανένας καταθέτης δεν έχασε τίποτα. Η Ιρλανδία και άλλες χώρες, που είναι ακραία παραδείγματα, αλλά σε όλες τις χώρες υπήρξε κρίση. Και γι' αυτό ακριβώς ήταν διεθνώς παρατηρημένο ότι δεν είχαμε εργαλεία και γι' αυτό ήρθαν τα όργανα, τα διεθνή και τα κοινοτικά και θεσμοθέτησαν αυτά τα εργαλεία. Δεν τα θεσμοθετήσαμε εμείς από δική μας πρωτοβουλία, δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Ήταν μια διαπιστωμένη γενική αντίληψη ότι βρεθήκαμε ανέτοιμοι στην κρίση. Αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο είναι γενικότερο και δεν είναι μόνο της δικής μου αρμοδιότητας. Το δεύτερο είναι, με βάση τα πορίσματα που ξέρω εγώ και όχι τα εισαγγελικά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Όχι, αυτά που συνέταξε η τράπεζα. Ναι. Συνέταξε και στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας. Προσέξτε. Στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας λαμβάνει γνώση μόνο ο εισαγγελέας. Οπότε μέχρι να οριστικοποιηθεί. Δηλαδή η τράπεζα που τα συνέταξε δεν ξέρει τι συνέταξε. Αφού η τράπεζα τα συνέταξε. Οι θεωρητές λειτουργούν για λογαριασμό του εισαγγελέα. Και όχι για μένα, για τον υπόλοιπο. Όχι για εσάς. Λέω η Τράπεζα της Ελλάδος που υπογράφει ως θεσμός το πόρισμα που πήγε στον εισαγγελέα, δεν το λαμβάνει υπόψη στη δουλειά της. Δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής. Κοιτάξτε, όταν είναι εισαγγελική παραγγελία, εάν τίθεται υπόψη του εισαγγελέα, είναι εισαγγελική παραγγελία και περιβάλλεται από πλήρη εμπιστευτικότητα. Ο επιθεωρητής της τράπεζας που ορίζεται να επικουρήσει την εισαγγελική παραγγελία. Δεν μιλάει ο πρόεδρος γι' αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά δεν μιλάει ο πρόεδρος γι' αυτό. Έχετε βγάλει εσείς, η τράπεζα, πορίσματα. Εντάξει, που εσείς διαβιβάζετε στον εισαγγελέα. Κάποια πορίσματα είναι μόνο για εισαγγελική παραγγελία, γι' αυτό το λέω. Διαχωρίζω αυτά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, τώρα συγγνώμη. Είναι μια ερώτηση την οποία θα την επαναλάβουμε βέβαια και στο διοικητή που έχει στους διοικητές που έχουν ευρύτερη γνώση, γιατί εσείς έχετε ένα τομέα. Διευθυντή για τα πορίσματα. Όχι, όχι, δεν αφορά το διευθυντή που συνέταξε τα πορίσματα. Αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος και το κομμάτι που εσείς γνωρίζετε, γιατί δεν σας ρωτάμε για την ευθύνη, ούτε σας θέτουμε ευθύνη για όλα αυτά. Λέμε το εξής. Η Τράπεζα Ελλάδος συντάσσει πορίσματα τα οποία προκύπτουν είτε αυτεπαγγέλτως είτε με εντολή εισαγγελέα, δεν έχει σημασία, που διαπιστώνονται στην περίπτωση των κομμάτων κάποιες παραβιάσεις, στην περίπτωση κάποιων μέσων ενημέρωσης, κάποια θέματα εγγυήσεων, τη στενιοθήκη, κάποια ελλείμματα που προκύπτουν. Δεν αντιδρά το σύστημα της Τράπεζας Ελλάδος, δημιουργώντας κανόνα, στέλνοντας ένα τηλεγράφημα, προσέξτε αυτά τα θέματα, ενημερώνοντας άλλες τράπεζες για το δάνειο του τάδε ομίλου. Είναι τόσο απαθής, δηλαδή δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, με βάση δεν ενημερώνει τους επόπτες που είστε εσείς, ας πούμε. Και με κάθε επιφύλαξη για κάποιο πόρισμα του οποίου όσο γνωρίζετε εσείς, στην εποπτεία χτυπάει καμπανάκι να προσέχει παραδείγματος χάρη τον τάδε όμιλο. Όταν υπάρχουν ευρήματα που είναι στα θέματα που σας ανέφερα, οπωσδήποτε υπάρχει. Αλλά εκεί είδαμε ότι χορηγούνται με τραπεζικά κριτήρια, με την εξαίρεση κάποιας περίπτωσης η οποία. Καλά, για να πάνε στον εισαγγελέα και να κάνει δίωξη εισαγγελέα, δεν είναι τραπεζικά τα κριτήρια. Κάπου υπάρχει ένα θέμα. Θα αποδειχθεί βέβαια στο κρατήριο, αλλά. Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι υποϊκτή. Ναι, αλλά δεν είναι αμεληταίο. Αλλά γενικά, όταν χορηγούνται με τραπεζικά κριτήρια, ας πούμε τα δάνεια των κομμάτων, δεν είδαμε κάτι περίεργο. Είδαμε ότι χορηγήθηκαν με ρίσκο της τράπεζας. Καλά. Θα γίνουν παρεμβάσεις μετά. Ναι. Ειλικρινά μένω άφωνος, αλλά. Μένω άφωνος, γιατί άποψή μου, κύριε Παπαγιαννίδου, άποψή μου, χρειάστηκε να γίνει τροπολογία για να τεθεί στο αρχείο το πόρισμα που έστελνε 40-50 ανθρώπους στον εισαγγελέα. Δεν είναι.
Θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή, κύριε Βορύδη. Άποψή μου, το ξεκαθάρισα. Άποψή μου, δεν δεσμεύω την Επιτροπή. Ξεκαθάρισα την άποψή μου. Ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο εγώ το έχω το πίσω ως ζήτημα και συνεχίζουμε. Αλλά ας πάμε τώρα σε ένα άλλο τομέα. Στην Επιτροπή μας και στη δημόσια σφαίρα κατατέθηκε ότι δόθηκαν εγγύησεις 15 εκατομμύρια με αέρα ο κύριος Ψυχάρης. Ότι υπήρχε αθέμητος ανταγωνισμός στο δανεισμό ο κύριος Αλαφούζος. Ότι δάνεια δίνονταν χωρίς εγγύησεις και τώρα σφίξαν τα πράγματα ο κύριος Μπόμπολας. Ότι υπήρχε συνεργασία και τρίγωνο μεταξύ τραπεζών, κομμάτων και μέσων ενημέρωσης με συμμετοχή και του δικαστικού κλάδου ο κύριος Κουρτάκης. Ότι υπάρχουν γκρίζα θέματα στη σχέση μεταξύ τραπεζών και μέσων ενημέρωσης, ο κύριος Βαρδινογιάννης. Αυτά έχουν υποθεί εδώ στην Επιτροπή. Τα μεταφέρω με την προσωπική ευθύνη, τα πρακτικά είναι διαθέσιμα, τα παίρνει η Τράπεζα Ελλάδος. Όλα αυτά δεν έχουν συνηγορήσει στο να πάρει κάποια μέτρα η Τράπεζα Ελλάδος για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα. Παράδειγμα, να στείλει μια οδηγία στους ελεγκτές, στους επόπτες, ότι προσέξτε τα δάνεια του ΔΟΛ, οδεύει στο άρθρο 99, μην έχουμε και άλλα κρούσματα. Δεν αντιδρά κανένας. Οπωσδήποτε τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Οπωσδήποτε. Υπάρχει κάποια οδηγία έγγραφη του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος προς εσάς που να το επισημαίνει? Υπάρχει κάποια έγγραφη διαδικασία που να το επισημαίνει για να μας καταθέσετε? Ότι κάτι κάνετε, ότι αντιδράτε? Υπάρχει ένα παραστατικό να μας δώσετε? Δεν προβλέπετε να στέλνει ο διοικητής ο ίδιος. Αυτά είναι. Εσείς τότε, αν στείλετε κάποιο έγγραφο γι' αυτό. Ως εποπτεία. Αλλά αυτό είπατε ότι είναι εισαγγελική έρευνα. Επαναλαμβάνω. Δεν είπα για εισαγγελική έρευνα τώρα. Συγχωρέστε με, αλλά δεν είπα για εισαγγελική έρευνα. Μέχρι να τελεσφορήσει. Λοιπόν, το ερώτημα μου είναι απλό. Υπάρχει ένα έγγραφο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλου προϊστάμενου φορέα στη διεύθυνσή σας, Διοικητικού Συμβουλίου, ή δικό σας έγγραφο που να επισημαίνει κινδύνους και να θέτει την προσοχή των εποπτών για την παρακολούθηση των τραπεζών και την προστασία των Ελλήνων πολιτών? Υπάρχει ένα πράγμα το τελευταίο εξάμηνο. Μισό λεπτάκι. Ένα. Για συγκεκριμένο δάνειο, όχι. Όχι για συγκεκριμένο δάνειο, για τους κινδύνους που έχει ένας όμιλος ή ένας τομέας. Εμείς παίρνουμε, τους επιβάλλουμε να κάνουν ολόκληρες αναλύσεις για τους κινδύνους που λαμβάνουμε. Λαμβάνω ένα έγγραφο του διοικητή, του Διοικητικού Συμβουλίου ή δικό σας που να λέει προσέξτε το τάδε θέμα. Την τάδε επισφάλεια στην εγγύηση της δανειοθήκης, ας πούμε. Δεν πάμε περιπτωσιολογικά. Σας εξήγησα. Άρα το δεν πλαίσιο υπάρχει. Σε καμία χώρα του κόσμου. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν μας προστατεύετε, κύριε Παπαγιαννίδου. Δεν υπάρχει πλαίσιο. Σε καμία χώρα του κόσμου. Άποψή μου, συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να έγραφω. Μιλάω για συγκεκριμένο δανειολήθη. Δεν λέω προσωπικά σε εσάς. Για συγκεκριμένη εξασφάλιση. Λοιπόν. Αλλά ξέρουν πολύ καλά οι τράπεζες ότι αν δεν τηρήσουν τη σωστή διαδικασία. Μα δεν την τηρήσανε για να πάνε στον εισαγγελέα και να υπάρχουν πορίσματα. Να φτάσουμε σε ένα ότι και. Το ενέχειρο καταπίπτει και δεν λαμβάνεται υπόψη και κεφάλαια θα φορτωθούν και προβλέψεις θα φορτωθούν και όλα. Και ανακεφαλαιοποίηση. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κύριε Βαγιανίδου, αυτή είναι προσωπική άποψη. Δεν θέλω να προεδρεύω, να ρωτάω, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Το έχετε ρωτήσει κατ' επανάληψη. Το ερώτημα, κύριε Βαγιανίδου, είναι ότι αν όλα αυτά στο τέλος της ημέρας. Τι να κάνω εγώ σε αυτό το κύριε Παπαγιαννίδου, όχι. Δεν είμαι πολιτικός να θεσμοθετήσω. Άλλο πράγμα ρωτάω, κύριε Παπαγιαννίδου. Αυτό θα το κάνουν άλλοι.